ότι αυτοί πληρώθηκαν με αποφάσεις του 8 που όριζαν ότι θα πληρωθούν μέχρι το Μάιο του 14. Έχετε διαβάσει το πρακτικό και είδατε να αναφέρει μέχρι το Μάιο του 14 το πρακτικό, το σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Κελπνό? Όχι, γιατί δεν έχω καμία εμπλοκή στην πληρωμή τους, ό,τι έχω ακούσει από την Επιτροπή σας να λένε εδώ υπηρεσιακοί. Με τον τρόπο, για τον τρόπο με τον οποίο πληρώνονταν και για όλη τη διαδικασία, δεν είχα απολύτως καμία ειδική ενημέρωση κατά τη διάρκεια της θητείας μου, ούτε και ρώτησα ποτέ. Μια και το αναφέρατε, κοιτώντας κανένα στα χαρτιά καμιά φορά, πράγματι η ουσία κρύβεται στη λεπτομέρεια. Εδώ μας έστειλε ένα έγγραφο η κυρία Θεοφυλάτο. Όχι, μας έστειλε έγγραφο το Κελπνό δηλαδή. Είχε δεσμευτεί η κυρία Θεοφυλάτο και η κυρία Πολύζου, που λένε ότι στην προκήρυξη πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Μητρό Συνεργατών για να προσκληθούν οι 23, υπήρχε ένας όρος που έγραφε η απασχόληση των συνεργατών λήγει σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως το Μάιο του 2014. Αυτός ο όρος δεν περιλαμβάνεται στο πρακτικό. Το είδατε το έγγραφο αυτό, την πρόσκληση ενδιαφέροντος? Ίσως δεν συνεννοούμαστε. Εγώ δεν είχα εμπλοκή στην ανάθεση έργου κανενός εξ αυτών. Μάλιστα. Δεν γνωρίζω τίποτα για όλα αυτά ως υπουργός. Τίποτα. Ούτε ωραία. Και ρώτησα ποτέ. Πολύ ωραία. Ήρθε η ώρα, κύριε Πρόεδρε. Διακόψτε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Τώρα πλέον ανακοινώθηκε η διαδικασία. Αυτό το έγγραφο που εστάλει, κύριε συνάδελφοι, γράφει ως όρο η απασχόληση των συνεργατών λίγη σε κάθε περίπτωση, προσέξτε παρακαλώ, σε αυτοδικαίωση του Μάιο του 2014. Το έγγραφο που έστελε οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Κελπνό. Κοιτώντας τα χαρτιά του Κελπνό που έστειλε το Κελπνό, ένα πακέτο μεγάλο, βρίσκω 13 Ιανουαρίου το 2014 προαρισμό πρωτοκόλλο 326. Πάω και βρίσκω αντίστοιχο που έστειλε το Κελπνό 13 πρώτο με τον ίδιο κωδικό και την ίδια ημερομηνία πρωτόκολλο, που δεν περιλαμβάνεται πουθενά ο όρος που να λέει ότι η απασχόληση θα γίνει και η πληρωμή του μέχρι το Μάιο του 2014. Είναι παραστογραφημένο το έγγραφο, κύριε Πρόεδρε. Σας εγχειρίζω και το πρωτότυπο του Κελπνό και παράκολλα, αν ακούνε οι εισαγγελείς, να ζητήσουν για ποιο λόγο οι υπηρεσιακοί παράγοντες αναγκάστηκαν να βάλουν ένα τέτοιο ψευδή, πλαστογραφημένο, απατηλό όρο. Παρακαλώ να διαβαστείτε στην εισαγγελία αμέσως. Να μοιραστούν τώρα σε εμάς, κύριε Πρόεδρε, να τα αξιολογήσουν. Έχω απάντηση αυτό. Όχι, δεν αφορά σας. Όχι, αλλά να πω ότι η κυρία Ειρήνη Κυριάκη, επαναλαμβάνω, που δουλεύει μέχρι σήμερα στον κύριο Ξανθό, η ανάθεση έργου της τελείωσε 35/14. Άρα σας λέω, είναι δυνατόν να υπάρχει καμία τρομερή συνωμοσία για να καλυφθούν οι δικοί μου όταν του κυρίου Ξανθού έχει τερματίσει την ίδια μέρα? Είμαστε υποχρεωμένοι. Το καταλαβαίνετε ή όχι? Κάνω την άλλη ερώτηση. Όταν βλέπουμε μία. Το καταλαβαίνουν αυτοί που μας βλέπουν. Αυτογραφημένο έγγραφο, πρέπει να ερευνούμε τον αιτία και τον λόγο που γίνεται αυτό. Αυτό λέτε εσείς. Είναι ψευδές, κύριε Σαφέ. Λέτε εσείς. Εγώ θα μείνω στο ότι η συνεργάτητα του κυρίου Ξανθού τελείωσε την ίδια μέρα με όλους τους άλλους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εδώ, κύριε Παπαδημητρίου, ο πίσω Παπαδημητρίου, κύριε Γεωργιάδη, εξεταζόμενος μας είπε ότι στο ερώτημα αν γίνονται ρουσφέτια από το Υπουργείο Παιδείας προεκλογικά και γενικά, είπε το εξής εκπληκτικό. Υγείας, το εξής εκπληκτικό. Για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές δεν γίνονται ρουσφέτια. Όμως στους διοικητικούς γίνεται το λεγόμενο bypass. Δηλαδή, ενώ φαινόταν να γίνονται προσλήψεις στο Κελπνό, πήγαιναν κατευθείαν στο Υπουργείο. Αυτή είναι αλήθεια και τέρμα. Τι έχετε να πείτε? Σας διαβάζω κατάθεση του Παπαδημητρίου, διευθυντή του Κελπνό. Όχι, από το bypass, το σύστημα αυτό λέω, για τη μέθοδο αυτή. Ξέρετε, θα το βρω το χαρτί, το έχω βρει μετά. Απλώς το λέω κάτι τέτοιο, δεν ξέρετε, ξέρετε σήμερα που μιλάμε πόσοι εργάτες στο Κελπνό με ανάθεση έργου? Μα μην κάνουμε αυτές τις απαντήσεις. Δεν μπορούμε να απαντάμε για το σήμερα, κύριε Γεωργιάδη. Με ρωτάτε αν έχουν γίνει ρουσφέτια στην Ελλάδα. Καλημέρα, Γιάννη, στην πατρίδα μου, κουκιάς παίρνω. Λέω, το φαινόμενο bypass. Σας είπα ότι ο Παπαδημητρίου είπε ότι γίνονται ρουσφέτια στην Ελλάδα. Σύστημα. Με ρωτάτε αν γίνονται ρουσφέτια στην Ελλάδα. Όχι, ακούστε, δεν λέω για ρουσφέτια στην Ελλάδα. Λέω ειδικά το Υπουργείο Υγείας, τι έκανε? Ειδικό το Υπουργείο Υγείας. Επέλεγε σύστημα bypass. Όχι. Που παρέκαμπτε την νομιμότητα, αυτό υπονοούσε υπουργείο... και γινόταν πάντα. Λέει, αλλά μόνο στους διοικητικούς. Όχι στους νοσηλευτές και στους γιατρούς. Στο Υπουργείο Υγείας, σήμερα που μιλάμε, από τις 751 με ανάθεση έργου, ούτε 85 δεν είναι γιατροί και νοσηλευτές. Δηλαδή... και όλοι οι άλλοι είναι άνευ ειδικότητες. Άρα, ναι, σήμερα έχουν γίνει τα περισσότερα ρουσφέτια της ιστορίας. Το επιβεβαιώνω σήμερα. Τα περισσότερα της ιστορίας. Επί την πρώτη φορά της αριστεράς. Οι 23, μήπως ήταν μέσα από το σύστημα bypass αυτό που καταγγέλει ο κ. Παπαδημητρίου? Δηλαδή, φαίνονται ότι του παίρνει το Κελπνό και έρχονται στο γραφείο σας. Μα απίτησε. Μα απίτησε ο κ. Παπαδημητρίου, δεν το ρωτήσατε? Είπα ότι εγώ ποτέ δεν τον πήρα τηλέφωνο να διορίσει κανένα από αυτού. Δεν το ρωτήσατε 5 φορές. Αυτό το ρωτάω. Τι με ρωτάτε? Οι 23 το ρωτάω. Του 13 του γνωρίζετε. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ξέρω. Του 13 είπατε του γνωρίζετε και πριν την πρόσληψη.
Τι είναι απασχόληση, μην λέτε πρόσληψη. Δεν είπα πριν την πρόσληψη, κύριε. Είπα τους 13 τους γνωρίζω γιατί ήταν στο γραφείο μου. Δεν είπα πριν την πρόσληψη. Μερικούς τους ήξερα πριν την πρόσληψη. Άλλους τους γνώρισα κατά τη διάρκεια της εργασίας μου. Η ερώτησή μου, κύριε Γεωργιά, ήταν σαφής και ήταν διαφορετική. Βάζω στο όμιλο για την ερώτηση. Όχι, όχι. Καταλαβαίνω ότι μία λέξη ούτε ένα και. Πάντως η ερώτησή μου ήταν άλλη. Μήπως οι 23 προσλήφθηκαν και αυτοί με το σύστημα Bypass που αποκαλύπτει ο κ. Δημητρίου. Όχι. Τέλειος, έλειξε. Τι το συζητάμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα δεν προσλήφθηκαν. Οι άνθρωποι αυτοί το αυτό δεν είχαν κατανοήσει. Το λύσαμε. Κάνε τώρα, παιδιά, να το. Όχι. Κύριε Γεωργιάδε, το λύσαμε, αφήστε το. Είχαμε ανάθεση έργου. Το λύσαμε. Για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή. Συμφωνήσαμε ανάθεση έργου. Το λύσαμε. Υπάρχει μία κυρία, τα είδα από τη δικογραφία, δηλαδή μου έστειλε του Πολάκη. Για δύο μήνες. Ναι, το λύσαμε. Δηλαδή, μιλάμε για μία κυρία που πήρε ένα χιλιάρικο, ας πούμε. Είπαμε, το λύσαμε αυτό το θέμα νομικά. Τι λύσαμε. Στην Ελλάδα επί τρεις μήνες εξαστήκαμε. Δεν κουράζεστε. Ας λέμε ότι το λύσαμε, τα καταλαβαίνετε. Να, το λύσαμε αυτό, τελείωσε. Καλά, θα λύσουμε και άλλα συνέχεια. Πάντως, όταν κάνατε μία ερώτηση στη Βουλή στον κύριο Πολάκη, σε ένα διάλογο που αναμίχθηκε, τελικά είχατε πει ότι δεν μπορώ να μάθω και δεν μπορώ να καταλάβω αν προσλήφθηκαν και απασχολήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τελικά το μάθατε, πήρατε απαντήσει ότι πράγματι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι του Κελπούνα 23. Προφανώς, έτσι δεν είναι. Οι 13. 23 μιλάμε. Για τους 23 δεν γνωρίζω, σας είπα. Οι 13 που ήταν στο γραφείο μου, εγνώριζα γιατί τους είχα αποσπάσει από το Κελπούνα. Μάλιστα. Και ότι πληρώνονταν από το Κελπούνα. Για τους άλλους δεν γνωρίζετε. Εδώ μας είπε ο κ. Παπαδημητρίου και η κυρία Κρεμαστινού ότι η επιλογή αυτών δεν έγινε από τους ίδιους. Αλλά ιεραρχικά ανώτερο ήταν μόνο το Υπουργείο. Δεν μπορεί, αλλά από το Υπουργείο έγινε επιλογή. Και το είπατε πριν ότι εσείς τους 13 τους επιλέξατε ή όχι. Ποια επιλογή για να έρθουν στο γραφείο μου. Ναι. Ναι, εγώ τους επέλεξα εγώ βέβαια. Τους 13 ή εγώ. Όχι, τους 13. 18 είπε ο κ. Παπαδημητρίου ήρθαν στο Υπουργείο. 13 στο γραφείο μου. 13 στο γραφείο. Μάλιστα. Μάλιστα. Για τους άλλους 8 δεν ξέρετε. 10. Σας είπα δεν τους ξέρω τους περισσότερους. Πολύ ωραία. Τελικά πώς πληρώθηκαν, μάθατε, ο τρόπος πληρωμής τους, από ποια πηγή. Άκουσα από την Επιτροπή σας ότι πληρώθηκαν τα χορηγικά προγράμματα του Κελπνό. Το 2008. Το 2008. Στη συνέχεια έψαξα και είδα ότι από την ίδια πηγή πληρωνόταν και η κυρία Ειρήνη Κυριάκη που σας ανέφερα. Περαιτέρω δεν έχω να εισφέρω. Μάλιστα. Μπορείτε να καλέσουμε τον κύριο Ξανθό εδώ και να το ρωτήσω πώς πληρωνόταν η κυρία Κυριάκη. Δεν αφορά το κύριο Ξανθό. Όχι, αν σας ενδιαφέρει αλήθεια. Αφού ρωτάτε τον έναν υπουργό για συνεργάτη του με τα χορηγικά προγράμματα, θα ρωτήσω και τον άλλο. Δεν μπορούσα να τον νέο. Εσείς μάθατε ότι υπήρχαν. Έτσι γίνεται. Εσείς ασχοληθήκατε καθόλου. Μάθατε ότι υπήρχαν υπόλοιπα από τα χορηγικά προγράμματα του 8 για να πληρωθούν οι συνεργάτες σας το 14. Καθόλου δεν ασχολήθηκα. Ε? Μηδέν, δεν έχω ιδέα. Μπορεί για να πληρώθηκαν να μην υπήρχαν και χορηγίες. Δεν έχω λόγο να αφιερωθήσω αυτό που λέει η υπηρεσία του Κελπνό. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό. Δεν το αφιερωθώ καθόλου. Μα καταρχήν οι απολογισμοί και οι προπολογισμοί έρχονταν στο Υπουργείο σας όλοι. Μα δεν αφισβήτησα εγώ του προπολογισμού του απολογισμού. Μπορεί να έχει έλλειμμα 50 εκατομμύρια. Δεν είχε έλλειμμα. Το λέτε διαρκώς. Δεν έχετε καταλάβει τι δουλεύει το Κελπνό. Δεν είχε έλλειμμα 50 εκατομμύρια από τα πόλη το Κελπνό. 35 εκατομμύρια μόνο το 2014. Δεν τα ξέρετε καλά. Το έλλειμμα είναι το γενικό λογιστήριο, αν δεν τα ξέρουμε. Ναι, γιατί χρεώνεται το δάνειο. Και το 2013, αν θέλετε. Περίπου άλλα τόσα. Λοιπόν, να το εξηγήσω λίγο. Θέλετε να ακούσετε ή θέλετε να βγάλετε συμπέρασμα κατευθείαν. Όχι, κάτι ότι. Α, θέλετε να σου πω τη γνώμη πώς δουλεύει το Κελπνό, που κάπως το ξέρω καλύτερα. Πάντως, θέσω υπόψη δύο έγγραφα. Υπάρχει το πόρισμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και οι εκθέσεις των εργοδοτών λογιστών. Το ξέρω. Εδώ τα έχουμε όλα. Έσοδα, έξοδα όλων των ετών μετά το 9. Μέχρι το 2014 υπήρχε όχι μόνο πλεόνασμα, υπήρχαν 40 εκατομμύρια λοιπόν, έγκλημα, κύριε Γεωργιάδη. Πώς λοιπόν υπήρχε υπόλοιπο χωριό να πληρώνει. Γιατί δεν έχετε καταλάβει πώς δουλεύει το Κελπνό γι' αυτό. Κάνετε τόση φασαρία χωρίς να έχετε καταλάβει. Το Κελπνό δεν είχε Μητρό Δεσμεύσεων, γιατί εξαιρείτο του Δημοσίου Λογιστικού, εξαιρείτο. Ήταν η βασική ειδοποιώς διαφορά αυτού του οργανισμού. Το έλλειμμα που βλέπετε είναι το δάνειο που έπρεπε να πληρώνει. Το Κελπνό είχε πάρα πολύ μεγάλο δάνειο την εποχή της γρίπης. Τα τοκοχρεωλήσια αυτού του δάνειου ήταν περίπου 30 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό το δάνειο, εγώ είχα ζητήσει ως υπουργός, να μην προσμετράτε στον προπολογισμό του Κελπνό η πληρωμή του και να πληρώνεται απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών. Διότι το Κελπνό έχει ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, φύλαξης, ξέρω εγώ, ενίκεια κτλ. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 30 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτό που βλέπετε εσείς ως έλλειμμα που μεταφέρετε είναι το δάνειο. Επίσης έχει πληρωμές που κάνει σε επόμενα χρόνια για προηγούμενα χρόνια. Για ποιο λόγο, διότι δεν είχε Μητρό Δεσμεύσεων. Υπάρχουν όλα εδώ. Το Κελπνό δεν χρειαζόταν να έχει προηγουμένως πίστοση. Υπάρχουν για να όλα γραμμένα. Αυτή όλα γραμμένα. Διαφορά. Όλα αυτά που λέτε είναι σε καταπολυμένα χρόνου, και το τελικό συμπέρασμα είναι έλλειμμα 49 εκατομμύρια τη τετραετία. Σε νετ χρόνου, σας ξαναλέω, σε νετ χρόνου, επειδή είχε αυτήν την ασυνέχεια. Δεν, πρώτα απ' όλα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που το παθαίνεται διαρκώς. Για να το τελειώσουμε κι αυτό. Είχε πάντα μία άποψη ότι έπρεπε το Κελπνό να υπαχθεί στο δημόσιο λογιστικό και στο Μητρό Δεσμεύσεων.
και ήταν λογικό στα πορίσματά του να επισημαίνει ότι το Κελβινό ήταν μια εξαίρεση σε σχέση με το πώς λειτουργούσε όλο το υπόλοιπο ελληνικό κράτος. Όμως εγώ ως υπουργός να το χειρίστηκα, οι νόμοι που διείπαν το Κελβινό εκείνη την περίοδο ήταν οι νόμοι που εξαιρούσαν το Κελβινό από όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Άρα ναι, μπορούσε στον ένα λογαριασμό να έχει υπόλοιπο χορηγίες και στον άλλο λογαριασμό να αναλαμβάνει πιστώσεις από άλλους λογαριασμούς που θα του έρχονται τα λεφτά στο μέλλον. Διαψεύδει η κατάθεση και των τριών υπηρεσιακών παραγόντων. Ήταν ένας ο τραπεζικός λογαριασμός και εκεί μπαίναν εγώ όλα δεν τα. Δεν είπα ότι δεν ήταν. Δεν είχε το λογαριασμό. Ο λογαριασμός ήταν ελληματικός, κύριε Γεωργιάδη. Ελληματικός. Δεν μίλησα για τον τραπεζικό λογαριασμό. Μα δεν υπήρχαν λεφτά, μας είπαν οι υπάλληλοι. Μα δεν σας είπα, ούτε γνωρίζω πώς τραπεζικούς. Αν με ρωτήσετε πώς τραπεζικούς οργανισμού, δεν ένα το ξέρω. Είχε. Δεν το γνωρίζω. Σας λέω όμως, στα κουτάκια του προϋπολογισμού του είναι άλλο κουτάκι δεσμεύσει που αναλαμβάνει για μία καμπάνια. Γιατί πρέπει να πάρει νοσηλευτές, γιατί πρέπει να στείλει κάτι για την ελληνοσία και άλλο τα υπόλοιπα των χορηγικών του προγραμμάτων. Δεν μπορώ να το εξηγήσω πιο απλά. Πολύ ωραία. Πετε μου κάτι. Είπατε πριν ότι το έγγραφο αυτό που υπάρχει στη δικογραφία, το ανυπόγραφο, είναι ρουσφετόχαρτο και ψευδές. Σίγουρα δεν είναι δικό μου, εις πάσα περίπτωση. Όπως έλεγε ο κ. Πολάκης. Ανταποκρίνεται, τα γράμματα μου. Ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σας είπα όχι. Όχι, διότι ρωτήθηκε εδώ και κύριο Θεοφυλάτου και κύριο Πουλίζου, κύριο Παδημητρίου, ότι πράγματι τα πρόσωπα αυτά. Ήρθαν, δούλεψαν και απληρώθηκαν. Κατά τι, ως προς τι λοιπόν είναι ψευδές. Σε ό,τι με αφορά, από τα πρόσωπα που αναφέρονται γνωρίζω, επειδή δούλεψα στο γραφείο μου τα 13 και όχι τα 23. Τα δύο ονόματα που χειρόγραφα αναφέρονται κάτω έχουν και τα δύο απολύτως διαψευστεί. Δεν έχουν πάρει ποτέ ένα ευρώ τα υπόλοιπα. Άρα, από τα 23, σε ό,τι αφορά εμένα μου του χρόνου και του 23 είναι ψευδές, γιατί εγώ γνωρίζω τα 13 πρόσωπα και ούτε εγώ πήρα τηλέφωνο να διοριστεί κανένα από αυτού, όπως σας είπαν όλοι οι μάρτυρες. Και τα υπόλοιπα 10 μου είναι άγνωστα. Άρα λοιπόν ψεύδεται και η κυρία Πουλίζου και η κυρία Θεοφυλάτου και η κυρία Πουλίζου και το ΙΚΑ. Και το ΙΚΑ, κύριε Γεωργιάδη. Ακούστε, κύριε Πολάκη. Κύριε Παλάπα, συγγνώμη. Κύριε Γεωργιάδη, τώρα σοβαρολογείτε ότι λέει ψεύδα το ΙΚΑ. Έχουμε μισθωτικές κατάσταση και για τους 23. Και για τους 23. Εγώ δεν είπα αν αυτοί εργάστηκαν ή δεν εργάστηκαν. Αλλά σας είπα το έγγραφο που μου χρεώνει και τους 23, ψευδός μου τους χρεώνει. Πώς να το εξηγήσω πιο απλά. Άρα είναι μόνο οι 13, λέτε. Ωραία, εντάξει, αυτούς. Είπατε ότι είναι ψευδές ως έγγραφο. Το έγγραφο δεν είναι μόνο στα ονόματα εδώ. Το έγγραφο λέει στο πλάι εδώ Θοδωράτος, Ευγενία Μανολίδου, Γεωργιάδη. Ως προς αυτό λέτε ότι είναι ψευδές. Ως προς αυτό λέω. Ωραία λοιπόν. Λέτε μόνο οι 13 ήταν δικές σας. Πολύ ωραία. Δεν είπα ότι τους διόρισα εγώ ή τους ανέθεσα έργο εγώ. Είπα τα στο γραφείο μου. Μη βάζω στο όνομα πράγματα που δεν είπα. Μάλιστα. Θα μπορούσα να τους στείλει το Κελπνό στο γραφείο σας, ερήμην σας. Μα σας είπα τους διάλεξα. Και τους 13. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ή εγώ ή εν πάση περιπτώσει ορισμένους ο κ. Μπεσκέννη, όσο αφορά το γραφείο τύπου. Ο Γαρίμπης ο Μπεσκέννη, μάλλον όσο αφορά το γραφείο τύπου. Λέτε τώρα εσείς ότι ήταν προσυμφωνημένο εκ προημίου να λήξει η θητεία του τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2014. Βεβαίως, αφού έληξε η θητεία του πριν φύγω από υπουργό. Εγώ έφυγα, αν θυμάμαι καλά, μετά μια εβδομάδα. Λίγες μέρες μην. Μετά, μια εβδομάδα. 7-8 μέρες πριν. Ωραία. Πάμε τώρα παρακάτω. Έτσι έφυγε 35 του 2014, λέω και η κυρία Ειρήνη Κυριάκη, η συνεργάτη του Ιρού Ξανδού. Πόσο φορά σας το πω. Εδώ, κύριε Γεωργιάδη, επειδή ερευνούμε και την πήγη πληρωμή του, η κυρία Κρεμαστίνου είπε ότι ποτέ δεν έμαθα. Δεν ήρθε ποτέ σε γνώση μου εμένα ότι υπήρχε υπόλοιπο χορηγιών, ποτέ δεν είχε χορηγεί ο ΠΑΠ και ποτέ δεν έμαθε ότι αυτοί οι 23 πέρασαν από το Ειδικό Συμβούλιο. Αυτά είναι θέματα που αφορούν την υπηρεσία του Κελπνό. Εγώ με την κυρία Κρεμαστίνου είχα εξέλιξει. Μα είναι αποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας. Τι αφορούν μόνο το Κελπνό. Μπορώ να απαντήσω. Εκπρόσωπο δεν έχετε στο Ειδικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να με διακόψετε λίγο. Όχι. Το ερώτημά μου είναι συνολικό. Λέει η πρόεδρος. Το επιβεβαιώνει και ο αποδητήριο ότι εγώ δεν του προσέλαβα. Άρα λοιπόν, λέτε του 13 πήρατε εσείς. Η κυρία Κρεμαστίνου λέει ότι δεν πέρασε ποτέ η απασχόληση. Δεν πήρα 13. Ακούστε. 13 που είχαν ανάθεση έργου του Κελπνό, του έφερα στο γραφείο. Ωραία, τελείωσε. 23 συνολικά υπάρχουν το επιβεβαιώθηκε από του υπηρεσιακού. Λέω, λέει η κυρία Κρεμαστίνου, ποτέ δεν πέρασε το θέμα αυτό των 23 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Παρότι γνωστό ότι ο εσωτερικό κανονισμό επιβάλλει να υπάρχει εισήγηση του διευθυντή του Παπαδημητρίου και απόφαση ΔΣ. Πώς το εξηγείτε. Αυτό είναι αφορά που αφορά μεταξύ του τον Κελπνό. Εμένα δεν με αφορά καθόλου. Δεν έχω καμία γνώση για το ζήτημα. Οφείλω να σας πω, μόνο γιατί το γνωρίζω εκ της διαδικασίας, ότι όλες οι μισθοδοσίες όλων των μισθοδοτούμενων από τον Κελπνό έχουν υπογραφεί της κυρίας Κρεμαστίνου. Δεν γνωρίζω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, λέει, τρόπος νομικός να πάρει κάποιος ένα ευρώ από τον Κελπνό, χωρίς να έχει λάβει γνώση η πρόεδρος του. Εσείς τελικά έχετε ταχθεί με την άποψη της κυρίας Θεοφυλάτου και της κυρίας Πουλίζου ότι πληρώθηκαν από χορηγίες το 8. Δεν είναι θέμα που με αφορά, δεν το γνωρίζω καθόλου. Είναι άγνωστο τελείως. Δεν το ερευνήσατε. Όχι, δεν με αφορά. Τι να σου πω. Ή έρθει ένα έγγραφο σήμερα από την τράπεζα και πει ότι πληρώθηκαν την μισθοδοσία του Κελπνό, δεν είναι ψεύδος αυτό. Όχι, κάντε λάθος, διότι το Κελπνό τους έβαζε μέσα στη μισθοδοσία του ούτως ή άλλως και σήμερα το κάνει.
Όσοι παίρνουν ανάθεση έργου πληρώνονται πάντα μέσω της μισθοδοσίας του Κελπνό για να ξέρει το Κελπνό πόσο πληρώνει. Αυτό δεν έχει να κάνει από πού παίρνει τα λεφτά. Είναι άλλο πράγμα που, ότι πληρώνεται τον τραπεζικό του λογαριασμό. Αυτό είναι γενική απόφαση του Κελπνό. Γιατί το Κελπνό που δουλεύει παίρνει πολλούς για δύο μήνες, για ένα μήνα στη Σπάρτη, στην ΚΟ, στη Θράκη. Για να μην χάνει τον έλεγχο, όλοι πληρώνονται με έναν τρόπο. Το ότι πληρώνονται όλοι με έναν τρόπο δεν έχει να κάνει με το πού παίρνουν τα λεφτά. Παραδείγματος χάρη σήμερα. Από αλλού πληρώνονται αυτοί που είναι στο πρόγραμμα φίλος, από τον ίδιο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά από άλλα λεφτά. Από αλλού πληρώνονται οι μόνιμοι πάλι του Κελπνό. Από τον ίδιο λογαριασμό, αλλά από άλλα λεφτά. Ωραία, δεν πρέπει. Εσείς θεωρείτε πιστική την απάντηση των υπηρεσιακών παραγόντων ότι είχαμε υπόλοιπα από το 8, χωρίς να λένε ότι από ποια χορηγία, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε. Ακούστε το επιχείρημά μας. Το είπε, το ρωτούσαμε. Yeah. Από ποια χορηγία, κυρία μου ή κύριε, έχετε υπόλοιπο, γιατί δεν υλοποιήθηκε η χορηγία το 8 που πήρε τα λεφτά από τον ΟΠΑΠ και έπρεπε να χορηγηθεί σε βάθος χρόνου, λέει. Θα δούμε πόσο βάθος. Δεν πρέπει να υπήρχε βεβαίωση ότι δεν πραγματοποιήθηκε η χορηγία. Δεν πρέπει να υπάρχει βεβαίωση ότι από το τάδε, από την τάδε δράση υπάρχει το άδειο υπόλοιπο. Από την άλλη δράση υπάρχει το άδειο υπόλοιπο. Πώς θα μας πείσουν ότι πραγματοποιήθηκε η υπόλοιπο. Πώς θέλω να κρίνουν τον τρόπο λειτουργίας του Κελπνό, φιλολογική συζήτηση κάνουμε. Αοπληρώθηκαν. Εδώ είστε εξεταστική επιτροπή. Αοπληρώθηκαν. Ευθύνη τυχόν πολιτικών προσώπων. Ξέρετε, στο ρωτάω. Σας λέω ότι εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή στη διαδικασία. Ξέρετε, στο ρωτάω, κύριε. Οι μάρτυρες σας είπαν, εγώ δεν είχα καμία εμπλοκή στη διαδικασία. Σας τα ρωτάω, κύριε Γεωργιάδη, γιατί. Για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι η προσπάθεια πεισματική και επίμονη των επιστημονικών παραγωγών να μας πείσουν ότι πληρώθηκαν από χορηγίες του ΟΠΑΠ το 8 δεν είναι αληθές. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας. Πιστεύω ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Υγείας, του Κελπνό για την ακρίβεια, οι οποίοι γνωρίζουν ότι αν τυχόν έλεγαν ότι όλα αυτά ο Γεωργιάδης θα είχαν την εύνοια σίγουρα του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας το λιγότερο, αν όχι του συνόλου του ΣΥΡΙΖΑ, κάτω και παίρνουν το κεφάλι του κόρονα γράμματα και τη θέση του κόρονα γράμματα και δέχονται το μπούλινγκ του Πολάκη για τον πρώην Υπουργό Υγείας των 5 ετών. Και αυτό δεν είναι αυτό λογικότερο. Μην κοροϊδευόμαστε, κύριε Λάπα. Ενόρκως κατέθεσαν οι άνθρωποι εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, η επιθετία σας έγινε διατάχθηκε ποτέ κανένας έλεγχος για την καλούμενη επιθετία σας. Βέβαια, φυσικά κύριε. Βέβαια, από το ΣΕΙΠ. Ήσασταν υπέρ του ελέγχου, δηλαδή το φορέ. Πάντως εδώ βλέπω μια τροπολογία δική σας. Είναι το άρθρο 21 του νόμου 4208 του 2013, με το οποίο ουσιαστικά όχι δυσχεραίνεται, αποκλείεται τον έλεγχο των υποπτυπωμένων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων. Θα σας το πω αμέσως. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που αποτελούν υποπτυπωμένους φορείς του Υπουργείου Υγείας υπόκειται σε διακριτικό έλεγχο αποκλειστικά από την κοινική επιθεωρήτρια του ΣΕΙΠ και του ΙΠΕΔΙΦΚΑ μόνο ύστερα από εντολή του Υπουργού Παιδείας. Υπουργού Υγείας. Κάτι που δεν υπήρχε πριν από αυτή την τροπολογία. Γιατί την κάνατε. Γιατί την κάνατε. Γιατί την κάνατε. Γιατί την κάνατε. Πάρτε να τη δείτε. Βεβαίως. Η τροπολογία. Γιατί δεν την γνωρίζω. Δεν την πάρω. Την γνωρίζω. Φοβερό σκάνδαλο. Πρώτα απ' όλα, αν. Το λέω γιατί σα ρώτησα αν ήσταν υπέρ. Θα σε απαντήσω. Υπέρ του ελέγχου του Κελπνού. Να απαντήσω. Αυτή η τροπολογία όταν κατετέθη στη Βουλή είχε εξηγηθεί από μένα στο Κοινοβούλιο και δεν είχε προκαλέσει καν ένσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε. Δεν πήραν χαμπάρι. Σε μια. Τι εννοείται ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραν χαμπάρι την τροπολογία. Είναι πιο μακριά από το μικρόφωνο. Είναι πολύ σοβαρό. Ένα τώρα. Ο κύριος Λάπας δήλωσε ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήραν χαμπάρι την τροπολογία. Έτσι, δηλαδή είναι βλάκες οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέτε. Είναι ηλίθιοι. Αυτό λέτε. Σας είπατε. Να σου πω γιατί. Είπατε επί λέξη. Αμφιβάλλαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το πήραν χαμπάρι. Δεν είπα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα η Βουλή ίδια. Πρώτη φορά μεσάνυχτα περνάτε την τροπολογία. Εσύ να λέτε και ηλίθιους στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, πάει πολύ όχι. Ακούστε, άκου τώρα, αφήστε ξανά. Εντάξει, τώρα αυτό είναι. Άρα το πήραν χαμπάρι. Θα σας πω κάτι. Άρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το πήραν χαμπάρι. Υπάρχει ανάλογο. Ξέρετε την τροπολογία της νύχτας του. Στο Γιάννη και λοιπά για την αδόση των τραπεζικών στελεχών. Εγώ ξέρω αυτό που αφορά. Νύχτα. Εγώ δεν δέχομαι να προσβάλλετε. Γιατί πάνε παρακάτω. Εγώ δεν δέχομαι να προσβάλλετε συνάδελφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαναλέω. Κλείνει το θέμα. Όταν κατετέθη η τροπολογία, εξήγησα στο κοινοβούλιο. Γιατί την κάνετε και αφήστε τα υπόλοιπα. Διότι διενεργούνται ταυτοχρόνως έλεγχοι στο Κελπνό από διαφορετικές υπηρεσίες. Και τι σας πειράζει. Αυτό δημιουργούσε τεράστια δυσλειτουργία στον οργανισμό, δεν μπορούσε ο οργανισμός να λειτουργήσει. Και για αυτό το λόγο θα κάνουμε μία υπηρεσία να κάνει τον έλεγχο. Μετά από αυτή την τροπολογία, διετάχθη έλεγχο στο Κελπνό και από αυτόν τον έλεγχο έχετε βγάλει τα μισά πόδια. Επιθετία σας διετάχθη ο έλεγχος. Βεβαίως, επιθετία μου. Από το ΣΕΙΠ. Το ΣΕΙΠ, βεβαίως. Ποια λέτε τον έλεγχο το 2013 πάλι. Αν μπορείτε την Πέμπτη, κύριε Μάρτη, να το προσκομίσετε αυτό. Εντάξει, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες τώρα. Θυμάμαι ότι κάναμε έλεγχο. Αυτό εννοώ. Άλλη ερώτηση. Για πέστε μου κάτι. Ναι. Περιττώ να πω ότι όλοι οι έλεγχοι το Κελπνό είναι ένας οργανισμός. Συγγνώμη, λεπτό. Επειδή ακούω συνέχεια και είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει οργανισμός στο ελληνικό δημόσιο που να έχει ελεγχθεί περισσότερες φορές από το Κελπνό.
πρέπει να είναι αμέτρητες φορές που έχει πάρει έλεγχο από το ΣΕΙ. Γιατί άραγε. Από το ΣΔΟΕ, από το Γενικό Λογιστικό του Κράτους. Διότι επειδή ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού, κακό. Πάντα υπήρχε η υπόνοια ότι εκεί κάτι κακό συνέβαινε. Κανένα πόρισμα. Κανένα. Δεν οδήγησε τελικά τίποτα στη δικαιοσύνη. Μιλάμε για πάνω από 25 ελέγχους. Μία δίκη έχουν για κάτι πολύ παλαιό. Ακούστε τώρα το κυριότερο. Γιατί εδώ θέλω να το πω, κύριε Πρόεδρε, αυτό. Εδώ δυστυχώς επί τρεις μήνες ακούμε μόνο το κενό αρνητικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριοι συνάδελφοι, τι χρωστάει το ελληνικό κράτος στο κελπνό. Θα σας πω μόνο μια υπόθεση από τη δική μου υπουργεία. Ήμουνα Πάσχα, για να καταλάβετε γιατί αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή τη διαφορετική διαδικασία. Με την οικογένειά μου, Πάσχα του 14. Και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ, ήταν μεγάλο Σάββατο, θυμάμαι καλά, ότι είχε έρθει στο αεροδρόμιο ένας που είχε αρρωστήσει, αν θυμάστε, με MERS. Όλο το κελπνό. Μέσα σε 2 ώρες είχαν επιστρέψει όλοι πάλι. Βρήκαν τον ταξί που το μετέφερε. Βρήκαμε τον άνθρωπο με το MERS. Τον πήγαν στην εντατική σωτηρία. Τι σημαίνει αυτό? Αν είχαν αργήσει έστω λίγες ώρες και είχαμε δεύτερο κρούμα MERS στην Ελλάδα, η Ελλάδα αυτομάτως θα έμπαινε στην κόκκινη καραντίνα και δεν θα είχαμε το 14 ούτε μισό τουρίστα. Θα χάναμε μονάδες του ΑΕΠ. Άρα το κελπνό που συνεχώς κατηγορείται και οι υπάλληλοι του. Να το ξέρετε, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό κράτος. Θα έχει πει ο κύριος Κουμουτσάκος, θα δεχτήκαμε. Και είναι πραγματικά κρίμα που αυτούς οι υπαλλήλους που έχουν δουλέψει χωρίς ωράριο και χωρίς υπέροχες αμοιβές, όπως ψευδώς λέγεται, με τρίχες λεφτά, κάθεστε και τους κάνετε τέτοιο μπάινγκ επί τόση σειρά μηνών. Αφήστε τώρα, συνδικαλισμό θα κάνουμε τώρα. Ο κύριος Πολάκης, όχι εσείς. Ο κύριος Πολάκης. Δηλαδή τώρα, σαν να κατηγορείτε την επιτροπή. Ο κύριος Πολάκης, όχι εσείς. Ο κύριος Πολάκης. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας εδώ πέρα αντικειμενικά όσο μπορούμε. Και μιλάνε όλοι ταυτόχρονα. Ωραία. Βεβαίως και στηρίζω τους εργαζομένους. Φυσικά, εγώ έχω ζήσει πώς οι υπάλληλοι του Κελπνό, κύριε Μηταράκη, έχουν προσφέρει στο ελληνικό κράτος. Έχουν προσφέρει και προσφέρουν. Όλοι οι υπάλληλοι προσφέρουν στο ελληνικό. Ναι, αλλά εκεί έχουν κάτι πολύ ειδικό. Μετά θα σας πω και τι κάνανε οι 13 στο γραφείο μου, καταλάβετε. Γιατί δεν με έχετε ρωτήσει τι κάνανε οι 13 στο γραφείο μου ακόμα. Κύριε Ιουριάδη, από τους εαυτούς 23 που πήγαν τελικά, πιστεύετε έτσι με γενική ιδέα και γενική έννοια, ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι για τις κατάλληλες θέσεις? Εγώ μπορώ να μιλήσω. Γιατί κάνει ένα επενιγμό και το ΣΥΠ και το Γενικό Λογιστήριο. Εγώ μπορώ να σου πω για αυτούς που ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω για τους άλλους 10. Με ρωτάτε τώρα αν η κυρία, παραδείγματος χάρη. Ποιοι είναι 13 καταρχήν? Να φέρω ένα παράδειγμα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μην πω τώρα ονόματα, γιατί είναι άνθρωποι σε μένα και δεν θα πω τώρα ονόματα. Με ρωτάτε αν η κυρία Τάδε, που ήταν γιατρός και πήγε στο Αττικό Ψυχιατρικό Τμήμα, αν ήταν καλή γιατρός. Μου είναι άγνωστο, δεν γνωρίζω, τι να σου πω. Αυτοί οι 13 που δούλεψαν στο γραφείο μου πάντως, δούλεψαν με εξαιρετική αυταπάρνηση και με εξαιρετικά καλά αποτελέσματα. Τα οποία μπορώ να σα ενημερώσω ευθύ αμέσω και τι κάνανε. Και μάλιστα πρέπει να σα πω, επειδή άκουσα κύριε Παλωμενάκη που είπατε, ότι είναι ένοχο ύποπτο απιστία εγώ. Σε κανένα συνέντευξη το είχατε πει. Ποια απιστία? Οι άνθρωποι δουλεύαν στο γραφείο του Υπουργού Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας τον εποπτεύων Υπουργός του Κελπνό. Είχε εκ του νόμου και έχει και ο σημερινός υπουργός. Γιατί δεν το λέγατε αυτό? Για να αναφέρει όσους θέλει. Γιατί το λέγατε δημόσια στη Βουλή και λέγατε στον κύριο Πουλάκη και στο Κοινοβούλιο ότι δεν έχω ιδέα για τους 23 και θα μάθω, θα ερευνήσω και θα σας πω. Μα ο κύριος Πολάκης έλεγε. Μα έχω τον διάλογο σας εδώ που κάνετε. Ο κύριος Πολάκης έλεγε. Είναι άναυδος, λέει, και δεν είναι τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Πολάκης μιλούσε για 23. Και μιλούσε για τον κατάλογο, τον δείτε. Ή τώρα μας τα λέτε ότι 13 ήταν γνωστοί σας και τους πήρατε και όλα. Απαντούσα στον κύριο Πολάκη και δυστυχώς παρεφέρθην πολύ εκείνη την ημέρα όταν ανεφέρθη στη γυναίκα μου. Εντάξει, και εδώ πέρα υπάρχει μέσα στη λίστα ένα όνομα μιας κυρίας που ανεφέρθη στη γυναίκα μου, η οποία βεβαίως ούτε η γυναίκα με καμία σχέση μαζί της, ούτε εγώ, ούτε είναι μέσα στους 13. Και τη χρεώθηκε η γυναίκα μου, ενώ δεν την ξέρω. Ούτε εγώ, ούτε η γυναίκα μου. Και τα επιτρέψατε αυτά, κύριοι συνάδελφοι. Τα επιτρέψατε. Εμείς. Για να τον κρατάτε υπουργό μετά από τέτοια συμπεριφορά, προφανώς. Δεν αφορά την Επιτροπή, κύριε Ιουριάδη, και αφήστε τώρα τις σχετισμούς. Πάντως, πριν αρχίσει τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε, επειδή σημείωσα κάτι και είπατε και την κυρία Κυριάκη, πρέπει να σας πω ότι αυτή προσελήφθηκε το 2015. Είχε λήξει η σύμβασή της στο δικό σας με την πρόσφυγα από τον Μάιο του 2014. Τι συσχέτιση έχει λοιπόν? Σας είπα 100 φορές. Η κυρία Κυριάκη έληξε την ανάθεση έργου 35 του 2014. Μαζί με τους υπόλοιπους 13, σας είπα.
Και μου λέτε τώρα, μα έλειψε το Μάιο του 14. Μόλις μου επιβεβαιώσατε αυτό που σας είπα. Μα νόμιζα ότι είπατε, κάτι είπατε ότι παρέμεινε στο Υπουργείο, λέτε. Όχι, τελείωσε η ανάθεση της 35 του 14. Καλά έκανε. Και το έργο που έκανε η κυρία Κυριάκη επί 6 χρόνια από τα ίδια χορηγικά προγράμματα. Ωραία. Με την ίδια διαδικασία, το αναγνώρισε ο κύριος Ξανθός ως νόμιμη προϋπηρεσία. Με 10 κανονικότατα και με τον νόμο. Αφού το αναγνώρισε νόμιμη προϋπηρεσία, αναγνώρισε την νόμιμη διαδικασία. Έχετε και τους 13. Μα οι 13 δεν. Η κυρία, η κυρία Κυριάκη. Έχετε φέρει. Όχι, αφού δεν διορίζετε κανέναν. Ναι, ναι, γι' αυτό κάνετε του κόσμου μέσα και αλλού. Συγγνώμη, δηλαδή, η Κυριάκη για τα 6 χρόνια είχε φέρει. Δεν είχε φέρει, σα λέω. Τα 6 χρόνια δεν είχε φέρει, κυρία Κυριάκη. Το καταλάβατε. Και τι σα εξηγώ πώ διαβάζετε. Με τον Μπάι Μπά, κύριε Βαριωριάδη, γι' αυτό με τον Κυριάκη. Με τον Πλάγιο Τόπο. Όλοι αυτοί. Όπω προσπαθούν. Κάτω, κύριε Πρόσωπο, υπόλοιπο αυτό. Εάν. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, ένα το παιδιά! Δεν ακούγεστε τώρα, γιατί μιλάτε πολύ κοντά στον άνθρωπο και δεν ακούγεστε. Δεν μα ενδιαφέρει γιατί κυρία Κυριάκη. Τώρα ο κύριο Λάπα. Ένα λεπτό. Γιατί μιλάμε ο κύριο Ξανθό πότε την προσέλαβε. Αυτό ο κύριο Ξανθό πότε την προσέλαβε. Αυτό το 2015. Είχε λήξει η σύμβασή τη, λοιπόν, λέτε. Το Μάιο το 2014 και ο κύριο Ξανθό την προσλαμβάνει το 2015. Κανονικότατα. Στο μεσοδιάστημα, λοιπόν, η κυρία Κυριάκη, από όταν τέλειωσε η σύμβασή τη με το Κέλπνο, δούλευε κάπου αλλού και ο κύριο Ξανθό την προσλαμβάνει. Προσελήφθη... Οπότε συνέχεια, προσελήφθη μέσω Κελπνό. Να σας εξηγώ. Προσελήφθη μέσω Κελπνό, κύριε Γεωργιάδη. Αυτά δεν είναι τα γεγονότα. Να μας λέτε. Προσελήφθη. Μέσω Κελπνό. Με τη σειρά. Όχι. Τι μας λέτε ότι είναι το ίδιο. Τι μας λέτε λοιπόν. Εδώ που σλάβετε, πήρατε 13 μέσω Κελπνό. Με το σύστημα bypass. Μάλλον δεν ακούτε. Όταν προσελήφθη όμως, ο κύριος Ξανθός της αναγνώρισε την προϋπηρεσία στο κελπνό. Μα απασχολήθηκε, είπε κανένας δεν απασχολήθηκε, πληρώθηκε. Μα όταν αναγνωρίζει την προϋπηρεσία, σημαίνει ότι θεωρείς νόμιμη τη διαδικασία. Γιατί προηγουμένως είπατε ότι η κυρία Κυριάκη εργαζόταν με τη μέθοδο του bypass. Μπορώ να πω κάτι. Εσείς είπατε εσείς στο κελπνό. Εάν η κυρία Κυριάκη εργαζόταν με τη μέθοδο του bypass, πρέπει να επιστρέψει. Κύριε Παπαδημητρίου το είπε. Εσείς το είπατε. Κύριε Παπαδημητρίου το είπατε. Επιστρέψει τα χρήματα παραπάνω που παίρνει. Λίγη σύμβασή τη το 2014. Επειδή υπάρχουν και νομικοί. Προσλαμβάνει ο Ξανθό το 2015. Επειδή υπάρχουν και νομικοί. Αναγνωρίζει την προϋπηρεσία. Ακούστε να πω κάτι παρακαλώ. Πρέπει να το εξηγήσουμε, κύριε Παπαδημητρίου. Ο εργαζόμενος όταν παρέχει πράγμα σε εργασία. Σπύρο, δεν προσελήφθη. Το 2015 στο Ξανθό δεν προσελήφθη στο Κέλπνο και πήγε στο γραφείο του Υπουργού. Νομίζω ότι την πρώτη περίοδο, για να είμαι ειλικρινής, προσελήθηκε στο Κέλπνο και στο γραφείο του Υπουργού. Στο γραφείο του Ξανθού. Ναι, πήγε στο Ξανθό. Σωστά. Την πρώτη περίοδο προσελήφθη στο Κέλπνο. Προσελήφθη στο γραφείο του Ξανθού. Την πρώτη περίοδο. Λάθος, κύριε Παπαδία, ηθικό μου λάθος. Την πρώτη περίοδο προσελήφθη στο Κέλπνο και πήγε στο γραφείο του. Και μετά την πήρε με ΦΕΚ. Λοιπόν. Να πούμε κάτι. Να πούμε κάτι. Παρακαλώ, πρώτη εξήμηση. Με συγχωρείτε να πω και εγώ μια γνώμη. Πρώτη εξήμηση. Δεν έχω το δικαίωμα να πω μια γνώμη. Με επιτρέπετε. Εγώ νομίζω λοιπόν, με τα ελληνικά νομικά που ξέρω κι εγώ, ότι το πραγματικό γεγονός της απασχολήσεως δεν μπορεί να μην αποτελέσει κριτήριο προϋπηρεσίας. Αντικειμενικά τα δικαστήρια έχουν βγάλει πολλά. Από την ώρα που παρέχεται εργασία, τελείωσε. Ενδυσπράγμα είναι. Αλλά δεν το είπαν τα δικαστήρια εδώ, το είπε ο ίδιος που έπρεπε να δει τις τυπικές. Ωραία, δηλαδή να μην ακολουθεί την ομολογία. Να μην ακολουθεί την ομολογία, κύριε Γεωργοντά. Το είπαν τα δικαστήρια, το είπε ο Υπουργός. Άρα έλεξε την. Θα έπρεπε να παρανομήσει τότε. Όσον αφορά την δικαστήρια. Όσον αφορά τη δική μου κατάθεση, για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Εφόσον ο κύριος Ξανθός αναγνώρισε αυτή την προϋπηρεσία ως νόμιμη. Και γι' αυτό η κυρία Κυριάκη παίρνει περισσότερα χρήματα κάθε μήνα. Ως όφιλε. Δεν υπάρχει παράνομος για γεννημένη. Δεν υπάρχει παρανόμος για γεννημένη. Πώς τη λέτε. Εάν η κυρία Κυριάκη έχει εργαστεί παρανόμος, πρέπει να επιστρέψει 120.000 ευρώ. Όχι, δεν είναι. Κάντε λάθος. Λοιπόν, πάμε. Για σας πω εκτός χρόνου, να σας πω κάτι, τα ακούνε και οι δικηγόροι εκτός χρόνου. Ένας που... Και μη νομίμω. Ότι δεν προσλαμβάνετε νομίμω, κύριε Γεωργιάδη. Αν παρέχετε πράγματα σε εργασία, πληρώνετε νομίμω. Το καταλαβαίνετε. Οι 13 εργαζόμενοι. Όχι ο Υπουργός. Ο Υπουργός στις τυπικές προϋποθέσεις. Οι 13 εργαζόμενοι. Είναι απλό το θέμα. Προσλαμβάνονταν στο Κελπνό, πήγαιναν στο γραφείο του Υπουργού. Η διαφορά είναι τώρα. Η διαφορά είναι ότι ο Ξανθός την προσλαμβάνει στο γραφείο του. Αυτό είναι. Όχι. Ο Ξανθός την παίρνει στο γραφείο. Έχετε δίκιο. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Έχετε δίκιο. Φωνάζουν όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλη ερώτηση. Μιλήσω.
Σωστός. Επιθυμία σας, με ποιο τρόπο ασκούσατε την εποπτεία επί του Κελπνό? Των πεπραγμένων, των αποφάσεων. Καταρχήν, είπε εδώ η κυρία Κρεμαστινού ότι ό,τι αποφάσεις κάναμε και είχαν χρηματικό αντικείμενο, πάντα γνωστοποιούνταν, έλαβε γνώση ο αρμόδιος υπουργείο και ο αρμόδιος υπουργός. Είναι έτσι? Μας έστελε ενημέρωση πάντα η κυρία Κρεμαστινού για τις προσπάθειες που κάνανε για τα διάφορα θέματα, της ελαινοσίας, της γρήπης, του καρκίνου και οτιδήποτε άλλο. Συχνά την είχα στο γραφείο μου, πέρα την έχω δει και 50 φορές κατά το διάστημα της θητείας μου. Μου έθεταν τα προβλήματα που είχαμε και πρώτα τους βοηθήσαν να τα λύσουν. Διαπιστώσατε ποτέ να γίνετε παράτυπη, θέλετε, εγώ λέω παράνομη, κατάτιμηση των δράσεων και των συμβάσεων του Κελπνό? Δηλαδή, αντί να δίνετε μία δράση, μία σύμβαση σε έναν πάροχο, να γίνεται κατάτιμηση και να πάνε μάλιστα με απόφαση απλώς του διευθυντή κάτω από 20.000 ευρώ σε δεκάδες, εκατοντάδες παρόχους. Μα εδώ σας είπα ότι ο κύριος Ρόζο πλήρωσε 8 εκατομμύρια. Όχι, λέω για εσάς τώρα, αφήστε το. Και μου λέτε για τα 20.000. Εγώ λέω, δεν έπεσε στην αντίληψή μου, δεν ασκούσα τέτοιου είδους έλεγχο στο Κελπνό, δεν είχα ούτε διάθεση ούτε ρόλο να πάω να βλέπω κάθε μέρα το τι κάνω. Δεν σας ενημέρωνε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου που ήταν στο εκπρόσωπο του Κεντρικού Συμβουλίου? Για ποιο λόγο υπήρχε εκπρόσωπος? Και ενημέρωση σας είπα, όπως για όλους τους επιτοπλισμένους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Φαντάζεσαι κάθε νοσοκομείο, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνει ο Υπουργός Υγείας να βλέπει για τη σύμβαση των 20.000 ευρώ. Θα τρελαθεί. Ναι, αλλά αν γίνεται κατά σύστημα κατάτιμηση των συμβάσεων. Δεν γινόταν κατά σύστημα στο Κελπνό και ας είπα ότι το Κελπνό, επειδή ήταν εκτός δημοσίου λογιστικού, είχε πολύ μεγάλες ελευθερίες. Πάντως το διαφορετικό, διαπίστωσαν και τα τρία πορίσματα. Συστηματικά από το 6 και μετά μέχρι και το 14 γινόταν κατάτιμηση των συμβάσεων. Και τα τρία καταλήγουν ότι λόγω της ειδικής νομοθεσίας του Κελπνό. Όλα αυτά είναι νόμιμα, όχι παράνομα. Κάνετε λάθος μεγάλο. Πολύ μεγάλο λάθος κάνετε. Και αφού, γι' αυτό πράγμα... και επειδή δεν έχει μπει κανένας φυλακίος τα χρόνια. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τώρα για πέστε μου κάτι. Εσείς τι λέτε, λέει ο αρμόδιο υπουργείο, τι λέτε, ότι όλα έβαιναν καλό στο Κελπνό? Και πώς συμβαίνει ξαφνικά μετά από τρία πορίσματα να μην υπάρχει διευθυντικό στέλεχος που να μην ελέγχεται και ποινικά? Όλα έβαιναν καλό στο ελληνικό κράτος. Εγώ λέω για το Κελπνό. Ό,τι γινόταν στο υπόλοιπο ελληνικό κράτος, γινόταν στο Κελπνό. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Τι εννοείται στο υπόλοιπο ελληνικό κράτος? Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό κράτος γενικά έχει τεράστια προβλήματα λειτουργίας. Μιλάμε για ένα φορέα που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το κρατικό προπολογισμό και διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Σας απαντώ. Στα νοσοκομεία πηγαίνουν όλα καλά. Δεν ξέρω. Δημόσιο χρήμα διαχειρίζεται. Πάτε ένα νοσοκομείο, τι κάνετε? Εσείς έπρεπε να το πείτε σαν δημόσιο λειτουργό. Θεωρώ ότι το Κελπνό έχει στοχοποιηθεί πέραν του δέοντος, είναι η απάντησή μου. Πέραν του δέοντος. Όλο αυτό που κάνει ο Πολάκης και πέρα του δέντες το έχω πει. Εσείς δεν διατάξατε έλεγχο το 2013? Για ποιο λόγο δεν διατάξατε έλεγχο, αν όλα έβαιναν καλώς? Το πόρισμα του ελέγχου, τι το βάζετε? Έλεγχο διέταξα. Θα το βάζετε στο εκτελεστικό έλεγχο πρόσωπο. Έλεγχο διέταξα και έγινε έλεγχος σε περίπου 80 νοσοκομεία. Δεν διατάσσεις τον έλεγχο. Για το Κελπνό λέω. Δεν διατάζεις τον έλεγχο γιατί θεωρείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Διατάζεις τον έλεγχο γιατί πρώτα θες να ξέρεις ότι πάνε καλά. Και δεύτερον, να εντοπίσει τα προβλήματα για να τα λύσει. Πράγματι, λοιπόν, διέταξα να κάνει έλεγχο το ΣΕΙΠ στο Κελπνό, διότι ήθελα να γνωρίζω πώς πάει και το Κελπνό. Και να το βοηθήσω να πάει καλύτερα. Όχι γιατί θεωρούσα ότι είναι απαταιώνες. Δηλαδή, δεν ήρθαν στο υπόψη σας τότε και σε γνώση σας τα δημοσιεύματα που υπήρχαν για το Κελπνό, από το 12 κιόλα. Στο 13, δημοσιεύματα υπήρχαν. 13-14 ήταν 11 μήνες πριν. Δημοσιεύματα υπήρχαν. Για όλα τα νοσοκομεία. Ειδικά για το Κελπνό. Δημοσιεύματα υπήρχαν. Για το ΣΥΡΙΖΑ. Δημοσιεύματα υπήρχαν. Για τη Νέα Δημοκρατία. Θα δουλεύει προηγούμενα τα δημοσιεύματα. Σας απαντώ. Το Κελπνό δούλευε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κατά τη γνώμη μου, έχετε κάνει μεγάλο λάθος που το βάλατε στο δημόσιο λογιστικό. Απόδειξη ότι έχετε κάνει λάθος είναι ότι αν και το βάλατε. Αντίθετη πανέδο υπήρχε. Εγώ σας λέω τη γνώμη σας. Εγώ σας λέω τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη εγώ. Και η κυρία Θεοφυλάτου και η κυρία Πουλίζου και η κυρία Κοσμοπολίτη. Εγώ σας λέω ως υπουργός ότι δεν έπρεπε να μπει στο δημόσιο λογιστικό. Διότι όταν θα χρειαστεί το Κελπνό να κάνει κάτι επίγον από το οποίο θα εξαρτηθεί η δημόσια υγεία της χώρας, δεν θα μπορεί να το κάνει και θα χάσει χρόνο. Μάλιστα. Εδώ μεταξύ των 13 νομίζω είναι και μία κυρία η οποία είναι απόφοιτος ναυτικής ιστορίας και μία η οποία είναι απόφοιτη βιβλιοκομείας και. Ονόματα, πείτε μου τα ονόματα. Σχολείο χορού. Δεν θυμάμαι τώρα. Όχι, θα μου πείτε ονόματα. Δεν έχω. Θα μου πείτε ονόματα. Δεν έχω ονόματα. Δεν μου πείτε ονόματα, δεν πάω. Πάω. Αυτά στα 13 είναι. Τι δεν το συζητάμε τώρα. Θες να πείτε. Δεν ξέρω. Δεν έχω τώρα βιογραφικό. Να κάνουμε διαπόμπευση. Ξέρω τα ονόματα. Πείτε μου. Μα τα ξέρετε στα ονόματα. Για ποιο όνομα. Τα ξέρετε, κύριε Γιώργο. Εγώ σα ρωτάω. Ένα απόφοιτο βιβλιοκομεία και αερόμπικ και ένα ναυτική ιστορία. Τι σχολεία αερόμπικ και βιβλιοκομεία και ένα ναυτική ιστορία. Η κοπέλα ή άντρα. Τι σχέση έχουν με τι δράσει του Κελπνό? Αερόμπικ. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και βιβλιοκομεία η ίδια έχει πολλά πτυχία. Με τη σειρά, με τη σειρά. Και έχει πολλά πτυχία. Επειδή αναφέρεστε προφανώς στην κυρία Ιωάννα Δεμεντή. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Δεν ξέρω. Αναφέρω. Εγώ θα αναφέρω το όνομα. Έχει αναφέρει. Δεν κάνουμε διαπόμπευση. Πολάκης, δυστυχώς. Εγώ είμαι πολύ αρνητικός στη διαπόμπευση των ανθρώπων. Και το λέει το όνομα λοιπόν. Γιατί το είπε ο κ. Πολάκης. Εγώ το κάνω σε συνέχεια τη προηγούμενη ερώτηση. Αν οι κατάλληλοι άνθρωποι πάνε στι κατάλληλε θέσει. Θα μου επιτρέψετε. Γιατί αν δεν μου επιτρέψετε, αφού με ρωτάτε, να απαντήσω. Ξεκαθαρίζω ότι αυτό που έχει συμβεί με αυτή την κοπέλα, εμένα με έχει αφήσει έκπληκτο. Και αναρωτιέμαι, κυρία Καβαδία, που είναι και γυναίκα, πώς δεν έχει αντιδράσει. Με ακούσατε να λέω ονόματα. Όχι, όχι. Μα έχει διασυρθεί ήδη, κυρία. Το έχει πει ο κ. Πολάκης. Ναι, στη Βουλή. Κανείς το έχει πει σε εκπομπές. Έλεγε προχθές το Χάτση Νικολάου. Ένα λεπτό. Και τι λένε λοιπόν για την κυρία Ιωάννα Δεμεντή? Ότι είχε κάνει, λέει, σχολές αερόμπικ, ότι είχε φωτογραφίες, ξέρω εγώ, σε καλλιστεία και πώς την προσέλεγε ο Γεωργιάδης. Όλα αυτά πολλά χρόνια πριν την προσλάβω, πριν έρθει στο γραφείο μου, έτσι. Δεν έφερα στο γραφείο μου. Τη διάλεξε το γραφείο τύπου όπως κέντρες. Αυτό δεν έχει σημασία. Καταθέτω λοιπόν για να ξέρουμε συνεννοούμαστε αν έχει προσόντα αυτή η κοπέλα, όχι, δεν αυτό με ρωτάτε. Κύριε Πρόεδρε, για την επιτροπή σας. Φωτογραφία τη κυρία Δεμετή με τον κύριο Μάρτιν Σούλτ, μετά από συνέντευξη τον κύριο Μάρτιν Σούλτ. Πάρτε τη. Φωτογραφία με τον κύριο Μοσκοβισή μετά από συνέντευξη τον κύριο Μοσκοβισή. Θα το υποθεθείτε και αύριο, νομίζω μεθαύριο. Φωτογραφία με τον κύριο Τσακαλώτο, αφού πήρε συνέντευξη τον κύριο Τσακαλώτο. Πάρτε και τον κύριο Τσακαλώτο. Φωτογραφία με τον κύριο Ζαχαριάδη, αφού έκανε συνέδριο με τον κύριο Ζαχαριάδη. Πάρτε και τον κύριο Ζαχαριάδη. Φωτογραφία με τον κύριο Μάρδα. Δεν έχουν 10 μέρες να μαζί, στο Χίλτον. Έκανε η κυρία ένα συνέδριο στο Χίλτον και ο Μάρδα ήταν βασικός ομιλητής. Πάρτε και τον κύριο Μάρδα. Φωτογραφία μετά από συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Παδημούλη. Πάρτε και τον κύριο Παδημούλη. Ερώτηση. Εάν όλοι αυτοί οι έγκριτοι κύριοι, ο κύριο Μάρδα, ο κύριο Παπαδημούλη, ο κύριο Τσακαλώτο, τη θεωρούν άξια για να τη δίνουν συνεντεύξεις και να πηγαίνουν στα συνέδριά τη. Εγώ δεν μπορώ να τη θεωρήσω άξια γιατί δεν έχω στο γραφείο τύπου του Υπουργείου Υγείας. Το λέμε τώρα σοβαρά αυτό. Μια χαρά ήταν η κοπέλα και πολύ καλά δούλεψε. Τέλεια. Επειδή ονοματίστηκε δυστυχώς και άλλη μια κυρία από του λεγόμενου 23, που είναι στου 13 και αυτή, γιατί και αυτή ήταν στο γραφείο τύπου. Ονοματίστηκε από τον κύριο Πολάκη και αυτή. Κυρία Βίκη Παπαλουκά. Λυπάμαι που ονοματίστηκε. Αλλά δυστυχώς ο κ. Πολάκης δεν έχει φρένο. Το στόμα του δεν έχει φρένο. Και το μίσος του για μένα δεν έχει φρένο. Και οι φαντασιώσεις του για μένα δεν έχουν φρένο. Και είπε λοιπόν η κυρία Δεμετή, κυρία Παπαλουκά, και πώς πήρε ο Γεωργιάδης και αυτά που έλεγε συνέντευξη. Σας παρουσιάζω την κυρία Βίκη Παπαλουκά λοιπόν. Με τον πρωθυπουργό μας τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και τον κύριο Πάνο Καμένο. Πάτε και την κυρία Παπαλουκά. Όταν ο κ. Πάνος Καμένος και ο κ. Τσίπρας την επέλεξαν ως μία από τις δύο κεντρικές παρουσιάστριες για την εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση 1 για τις ένοπλες δυνάμεις. Και ρωτώ, μία κυρία που ο Υπουργός Άμυνας Καμένος και ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας την επιλέγουν ως μία από τις δύο βασικές παρουσιάστριες εκπομπής των ένοπλων δυνάμεων στην ελληνική τηλεόραση. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω άξια την έχω στο Υπουργείο Υγείας. Το μιλάμε σοβαρά. Και με ρωτάτε και το θράσμα με ρωτήσετε. Αυτά έπρεπε να ψάξετε πρώτα. Και να πείτε του Πολάκη πώς διασύρει, κύριε, τους ανθρώπους έτσι. Έχουμε το θράσο. Πώς διασύρει τους ανθρώπους έτσι. Κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ. Λοιπόν, άρα πείτε. Άλλη ερώτηση. Δώσατε απάντηση, εντάξει. Και απέστε μου τώρα. Τελικώς εδώ, ξέρετε πώς προσλήφθηκαν αυτοί όλοι οι άνθρωποι. Πώς απασχολιάζουν να απασχολούνται από στο Κελμνό. Ήταν μια εισήγηση της κυρίας Θεοφυλάτου και από κάτω ένα αυτό το σημειωματάκι εδώ πέρα προσλαμβάνονται και απασχολούνται. Χωρίς να περάσετε το Διοικητικό Συμβούλιο. Το θεωρείτε αυτό νόμιμο? Σήμερα έχουν γίνει 786 τέτοια παρόμοια. Τέτοια. Μάλιστα. Στο πρόγραμμα Φίλος. Άρα είναι νόμιμο. Με ρουσέτα του κ. Πολάκη. Ναι. Με τηλέφωνο. Μάλιστα. Τον κ. Πολάκη. Σήμερα. Συγγνώμη, το Φίλος δεν έχει. Τώρα, για το Φίλος λέτε. Το Φίλος δεν έχει συγκεκριμένη δράση. 780. Όλα αυτά έχουν δράσει. Όλα συγκεκριμένε δράσει έχουν. Σταματήστε. Ξέρετε ότι του έχω κάνει ερώτηση. Το Φίλος είναι συγκεκριμένη δράση. Ξέρετε ότι του έχω κάνει ερώτηση και δεν απήντησε. Μου απαντήσω με ρωτά, το απαντήσω. Ξέρετε ότι του έχω κάνει ερώτηση γιατί προσελήθη με τηλεφώνημά του στον οδοντίατρο πάνω στο κέντρο μεταναστών στην Αμυδαλέζα χωρίς καμία διαδικασία και τον πιάσανε να παίρνει λεφτά 20 ευρώ το κάθε Πακιστανό. Και δεν απαντάει. Το έχουμε πει. Κάτι ο Πολάκη να δω θα το ρωτήστε για τα ρουσφέτια του Πολάκη. Αφήστε τώρα να κάνω τον Πολάκη. Δεν έχω κάνει την ερώτηση, κύριε, και δεν απαντάει. Κύριε Βλάπα, λάβατε την απάντηση. Ξέρετε τη διαφορά, κύριε Λάπα. Στη Μεγάλη Βρετανία ο υφυπουργός παραιτήθηκε γιατί άργησε 20 λεπτά να πάει να απαντήσει στον βουλευτή. Και εδώ Πολάκη ο ξαναπέμπει μου για όλα αυτά. Καλώς, αυτό αφήστε εγώ τις διαφορά με τον κύριο Πολάκη. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να απαντάμε στις ερωτήσεις που μας γίνονται. Με ρώτησε για τα ρουσφέτια. Λέω, ρουσφέτια κάνει για ακόμα πολλά. Σήμερα, κύριε Γεωργιάδη. Κάθε μέρα. Το τι γίνεται σήμερα είναι μια... άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όχι, είναι του ίδιου παπά. Όχι, όχι, δεν έχει κύριε δίκιο. Ο παπάς είναι παπάς. Μπορώ να πω κάτι. Κύριε, μου επιτρέπετε. Κάθε φορά που μιλάω θα μιλάτε κι εσείς. Όχι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρατηρώ ότι δεν απαντάει στις ερωτήσεις που του γίνονται και συνεχώς αναφέρεται στη σημερινή περίοδο.
Αν αυτός είναι τρόπος απαντήσεως συνολικά και γενικευμένος, εντάξει. Όχι, εγώ το επισημαίνω. Με συγχωρείτε, το επισημαίνω. Αυτό κάνω. Ωραία. Αυτό κάνω. Με συγχωρείτε επειδή είμαι αρκετά μικρότερος από εσάς. Και το θεωρώ λίγο ασέβεια αυτό που θα σας πω. Δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζετε την κοινοβουλευτική σας διαδρομή με φράσεις ότι του τι γίνεται σήμερα είναι άλλου παπά Ευαγγέλου. Όχι, όχι. Δεν αφορά τις απαντήσεις στις ερωτήσεις. Δεν αφορά τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Δεν μπορούμε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Πώς θα το πω διαφορετικά, για να γίνω κατανοητός. Εγώ απαντάω μόνο επί της ουσίας. Αλλά θέλω δικαιοσύνη.